Σήμερα 3-0 το παιχνίδι, άνετη επικράτηση στο σκορ τουλάχιστον, γιατί όπως είδαμε στα σετ δυσκολευτήκατε λίγο. Με μια ομάδα που στην αρχή μαζί με την ΑΕΚ θεωρείται το φαβορί το πρωτάθλημα. Ναι, θεωρείται όλο το φαβορί, όχι μόνο για το Μαρτόπουλο, είναι και άλλες καλές ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Μπήκαμε λίγο, ξεκινήσαμε λίγο άσχημα, έτσι είχαμε σταματήσει και όλες τις δύο εβδομάδες, είχαμε το πρωτάθλημα. Αλλά το παλέψαμε, μπήκαμε δυνατά, το θέλαμε πολύ, θέλαμε την νίκη και τους πόντους για να φύγουμε. Γιατί θα μετράνε κακά τα σένα, θα μετράνε και οι πόντοι και αυτούς που θα έχουμε στο πρώτο γύρο, θα τους πάρουμε και στη δεύτερα. Και το θέλαμε πάρα πολύ. Θέλουμε να φύγουμε. Τώρα έχουμε τον Πανιόνιο έξω, τον Ολυμπιακό μέσα. Πιστεύεις ότι με αυτές τις δύο νίκες η ομάδα παίρνει ένα μικρό προβάδισμα, όσο και αν είναι αρχή ακόμα? Ναι, παίρνει ένα προβάδισμα και είναι καλό να έχουμε και τέτοιο προβάδισμα και στην αρχή, για να το χρησιμοποιήσουμε και μετά και να συνεχίσουμε να παίζουμε το ίδιο καλό, όπως και αν είναι ο αντίπαλος, είτε είναι φαβορή, είτε είναι μικρή ομάδα ή οτιδήποτε, να έχουμε καλή εμφάνιση, αγωνιστικότητα για να έρθουν οι νίκες. Ωραία, ευχαριστούμε.